Πολύ πρόσφατα ο όμιλος Σελόντα και πιο συγκεκριμένα στη μονάδα του συσκευαστηρίου που έχει στην Επίδαυρο Αργολίδας προχώρησε σε 5 απολύσεις. 5 άδικες και παράνομες. Κατά τη γνώμη του ΚΚΕ απολύσεις. Και μάλιστα αυτές οι απολύσεις ήρθαν αμέσως μετά από τις εκλογές για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Στην αρχή απολύθηκαν 4 εργαζόμενοι. Μία από τους 4 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και ακολούθησε και η απόλυση, η 5η απόλυση του συνδικαλιστή, ο οποίος είναι εκλεγμένος στο κλαδικό σωματείο τροφίμων και ποτού του νομού Αργολίδας, γιατί ακριβώς υπερασπίστηκε τις απολυμμένους και απέτησε από την εργοδοσία να τους επαναπροσλάβει. Βεβαίως αυτή η δίωξη απέναντι στο συνδικαλιστή κρατάει χρόνια στο συγκεκριμένο συσκευαστήριο. Ήδη από το Μάρτιο έχει ξεκινήσει μια επίθεση στοχοποίησης του. Είναι φανερό ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει από την επιμονή της εργοδοσίας να βάλει στο γύψο οποιασδήποτε κινήσεις, οποιαδήποτε συνδικαλιστική δραστηριότητα, να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους, τρομοκρατημένη η ίδια από τη δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί από το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, ιδιαίτερα για τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη μονάδα και αφορούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα της εντατικοποίησης εργασίας. Και μάλιστα το πρόσχημα της εταιρείας για να προχωρήσει απολύσεις είναι ότι έχουν μειωθεί δουλειές της. Όμως την ίδια στιγμή, στη συγκεκριμένη μονάδα για να καλύψει τις ανάγκες του συσκευαστηρίου, δανείζεται εργαζόμενους από άλλες μονάδες που έχει στην περιοχή, την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί εργολάβο για να καλύψει τις ανάγκες του συγκεκριμένου συσκευαστηρίου. Άρα λοιπόν όλα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι αιώλιοι οι ισχυρισμοί της εργοδοσίας, ότι πρόκειται για τρομοκρατικές απολύσεις και οι οποίες πρέπει να πάρθουν πίσω και ταυτόχρονα οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου πρέπει να επιβάλλουν τα όποια στοιχειώδη δικαιώματα έχουν να απομείνουν στους εργαζόμενους και για τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, αλλά πάνω απ' όλα για τις συνθήκες εργασίας στο συγκεκριμένο συσκευαστήριο.